από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά την προσυγκέντρωση που πραγματοποίησαν το πρωί στο Ανηφί τα μέλη της ΠΑΣΗ και του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας, προχώρησαν με πομπή από τρακτέρ σε μπλόκο στο δρόμο σύνδεσης αρχαιοτήτων Αργολίδας στο ύψος του Ανηφίου. Έκλεισαν συνολικά για μία ώρα περίπου το δρόμο, ενώ εκεί θα παραμείνουν για μέρες και νύχτες μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Συντονιζόμαστε πανελλαδικά με το πλαίσιο της ΠΑΣΗ, που το ευχάριστο για μας είναι ότι συντονίζονται πολλά μπλόκα με το πλαίσιο της ΠΑΣΗ. Είναι το αγωνιστικό πλαίσιο των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Έτσαμε εδώ στον κόμβο που είχαμε έρθει και πέρσι, κάναμε τον μπλόκο και από εδώ κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Δυναμώνουμε και συνεχίζουμε. Βεβαίως θα παραμείνουμε, εδώ θα παραμείνουμε. Βγήκαμε για μπλόκα, είπαμε. Δεν το συζητάμε από εκεί πέρα. Τα μπλόκα είναι μπλόκα. Λοιπόν, βέβαια, επειδή ανοίγει και το τριώδιο εδώ στην Αργολίδα, κάποιοι αγωνιστές θα εμφανιστούν τώρα, οι οποίοι είναι στις πασαγιές χρόνια, είναι στα υπουργικά συμβούλια, στη διοίκηση του ΕΛΓΑ, στη διοίκηση του ΕΛΟΓΑΚ. Όλες τις θέσεις έχουν, θα βάλουν τη μάσκα του αγωνιστή και θα βγουν να παραπλανήσουν τον αργολικό λαό. Να μην τους ακούνε, να ακούσουν εδώ την αγωνιζόμενη αγροτιά και να έρθουν εδώ πέρα να παλέψουμε για τα δίκαια των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Στηρίζουμε με έργα και όχι στα λόγια την αγωνιζόμενη αγροτιά. Στηρίζουμε πανελλαδικά όλα τα μπλόκα που έχουν βγει, που είναι πολλές χιλιάδες τρακτέρ, πολύ περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Καλούμε τους αγρότες, δυναμώνοντας τον αγώνα τους, να βγάλουν και τα αναγκαία συμπεράσματα από τη στάση των κομμάτων του κεφάλαιου, από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Δεν φτάνει ένα κλείσιμο μιας μέρας του Δήμου για να λυθούν τα προβλήματα. Πρέπει να ξεκόψουν μαζικά από την αντιλαϊκή πολιτική που ταλανίζει το λαό μας. Πριν από ένα χρόνο δεν είχαν 2-3 χιλιάδες ευρώ να δώσουν στον κάθε κτηνοτρόφο που ο Ανεμοστρόβουλος πήρε τις σκεπές εδώ στην Αργολίδα, στην ορεινή Αργολίδα, από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουν όμως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να δίνουν στις τουριστικές υποδομές για τα λιμάνια, να πιάνουν μαρίνες, κρουαζερόπλια για τον τουρισμό των υψηλών βαλαντίων. Βρίσκουν και εγκρίνουν τα νέα τσιφλίκια, 7.500 γιδοπρόβατα, 1.500 μοσχάρια, 350 χειρομητέρες σε νέο τσιφλίκι που φτιάχνεται στα σύνορα Αρκαδίας και Λακωνίας. Βρίσκουν 50 εκατομμύρια ευρώ για να δώσουν, λέει, στα κτηνοτροφικά πάρκα, δηλαδή στις ενισχύσεις στα σταυλισμένα και στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα. Δεν βρίσκουν και δεν διεκδικούν δεκάρα για τους αγρότες που επλήγησαν πριν από 2 μήνες από τις πλημμύρες εδώ στην Αργολίδα. Ο λαός να βγάζει τα συμπεράσματά του, οι αγρότες να βγάζουν τα συμπεράσματά τους, κλιμακώνοντας την πάρη τους και τον αγώνα τους, να εγκαταλείψουν μαζικά τα κόμματα του κεφάλαιου καθώς και τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που στηρίζουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Μια τέτοια αρχή είναι και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλιου. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Μαζί με την οργή να εκφραστεί και η μαζική καταδίκη με την ψήφο των αγροτών στις πλειοψηφίες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, όλων των δυνάμεων του Ευρωμονόδρομου. Έχετε πληροφόρηση σε ποια άλλα σημεία της Πελοποννήσου και υπάρχουν μπλόκα? Βγαίνουν σήμερα οι αγρότες από τα Βούρβουρα. Υπάρχουν 4 μπλόκα στη Μεσσηνία, στο Σολιενάρι, στο Χανδρινού, στην Πύλο, στην Μαραθιά, όπου καταγγέλνουμε ότι την Δευτέρα χτυπήθηκε το μπλόκο από αστυνομικές δυνάμεις με χημικά. Συνέλαβαν και τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Δυτικής Ελλάδας, τον Καραπάνο, και το Δημοτικό Σύμβουλο του Πύργου, το Γιάνναρο. Οι αγωνιστές της Λαϊκής Εισπύρωσης είναι στα μπλόκα της αγροτιάς μαζί, είναι στην πρώτη γραμμή. Καταγγέλνουμε αυτή την επίθεση που έγινε. Ξέρουμε ότι θα κλιμακωθούν, θα φυτρώσουν και άλλα μπλόκα σε όλη την Πελοπόννησο. Να βγουν όλοι στα μπλόκα. Στα μπλόκα που πανελλαδικά ξεκίνησαν και θα έχουν σαν αποτέλεσμα να σπάσουν το τσαμπουκά της κυβέρνησης. Τις διεκδικήσεις σας, πείτε μας. Οι διεκδικήσεις μας είναι γνωστές. Πρώτον, είναι το φορολογικό, το οποίο είναι έκτρωμα. Δεύτερον, είναι τα προβλήματα του πορτοκαλιού, τα οποία θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει το κεφάλι, διότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη διάθεση. Μας λένε μικροκαπία, μας λένε το ένα, μας λένε το άλλο. Από την άλλη μεριά δεν μας φέρνει τον ανάβαλο για να τα ποτίσουμε να είναι χοντρά. Τι άλλο να πούμε, ρε παιδιά, το πλαίσιο είναι γνωστό.
σε όλη την Ελλάδα παλεύουν για τα ίδια ζητήματα. Σε όλη την Ελλάδα. Αποζημιώσεις, ΕΛΓΑ, ΔΕΗ, κόστη κτλ. Χαράτσα, όλα αυτά. Όλα αυτά πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει το κεφάλι και να δώσει λύση. Χωρίς αγροτιά η Ελλάδα είναι πεθαμένη. Θα μείνετε εδώ. Θα μείνουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα σε συντονισμό με τα άλλα μπλόκα της Λάρισας επάνω, να φέρουμε αποτέλεσμα. Να έρθουν, να συμμετέχουν, να αφήσουν στην πάντα διαφορές που υπάρχουν και να έρθουν εδώ. Διότι ο αγώνας αυτός χρειάζεται να έχει συνέχεια και συνέπεια. Λαγοί υπάρχουν πολλοί. Αυτούς τους σκότωσαν και οι γη. Σε πανελλαδική απεργία κατεβαίνουν αύριο Πέμπτη οι γιατροί όλης της χώρας και της περιοχής μας, αντιδρώντας την υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που επιχειρεί η κυβέρνηση με το κλείσιμο των ιατρείων του ΕΟΠΗ, αλλά και στο μέτρο της μείωσης κατά 20% του πλαφόν συνταγογράφησης ανά γιατρό, που δεν τους επιτρέπει να ασκήσουν το λειτουργήμά τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας θα πραγματοποιήσει αύριο Πέμπτη στις 12 εκδήλωση ενημέρωση των πολιτών και των φορέων στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου. Η απεργία έχει προκηρυχθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η απεργία αυτή αφορά δύο βασικά θέματα, τα οποία είναι της επικαιρότητας και τα οποία έχουν να κάνουν πρώτον με την υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας, όπως την ξέραμε μέχρι πέρυσι ή μέχρι φέτος, ας το πούμε και έτσι, και το οποίο οφείλεται στο καινούριο νομοσχέδιο το οποίο έχει εισαχθεί στη Βουλή για συζήτηση και το οποίο μέσα περιέχει το κλείσιμο των δομών του ΕΟΠΗ, όπως τις ξέραμε πρώην Νίκα, και την αντικατάστασή τους με κάτι το οποίο είναι εντελώς ασαφές και το οποίο στηρίζεται, αν δεν κάνω λάθος, σε 20 ή 22, 23 μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις. Δηλαδή ουσιαστικά κλείνουμε κάτι και λέμε ότι αυτό το κάτι θα το αντικαταστήσουμε, και διότι αυτό το κάτι, ας πούμε, δεν μας άρεσε, δεν ήταν καλό, σε κάποιον δεν άρεσε, στην Τρόικα ή δεν ξέρω σε ποιον, αλλά θα το αντικαταστήσουμε αυτό, μην ανησυχείτε, θα το αντικαταστήσουμε με κάτι που ακόμα δεν μπορούμε να σας πούμε ποιο θα είναι αυτό το κάτι, αλλά θα σας το πούμε όμως αυτό το κάτι, δηλαδή θα βγει μια απόφαση και μετά μια άλλη απόφαση και μετά μια τρίτη απόφαση, και μετρήσανε μέσα γύρω στις 20 υπουργικές αποφάσεις ότι χρειάζονται προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που θα λέει κάτι στον πολίτη. Θεωρούμε ότι είναι μία ζημία αυτό, και έχω και στα χέρια μου μία άλλη πρόσφατη γνωμοδότηση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής της Βουλής, ηγητικού χαρακτήρα είναι, γνωμοδοτικού χαρακτήρα, η οποία λέει χθες 4 του μηνός ότι εδάφια του νομοσχεδίου αντίκειται στο Σύνταγμα και αντίκειται και στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Δηλαδή έτσι όπως γίνεται και έτσι όπως προσπαθεί να εισαχθεί το θέμα στη Βουλή για να ψηφιστεί, για να γίνει η αλλαγή αυτή, πρέπει να το θεωρήσουμε ότι εμπλέκεται σε αρκετά σημεία και κολλάει σε αρκετά σημεία στο νόμο. Οπότε είναι ένα θέμα που μάλλον θα κριθεί στα δικαστήρια πάλι, και οι γιατροί που θα διωχθούν μάλλον θα έχουν να προσπαθούν σε νομικές υπηρεσίες να βγάλουν την άκρη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα για το οποίο κάνουμε την αυριανή μας μικρή απεργία και διαμαρτυρία, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι γιατροί δεν είναι συνηθισμένοι στις απεργίες, ούτε θέλουμε να κάνουμε απεργίες, θέλουμε να δουλεύουμε και να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο ασθενής, δηλαδή να τον κάνουμε καλά. Που όπως καταλαβαίνετε είναι και δύσκολο πράγμα. Δηλαδή το δυσκολότερο πράγμα στη ζωή αυτή τη στιγμή είναι να διατηρήσεις την ανθρώπινη ζωή. Αυτό το οποίο όμως θεωρούμε ότι θα μας βλάψει πάρα πολύ, τόσο εμάς από πλευράς προσπάθειας να πετύχουμε το έργο μας, όσο και τους ασφαλισμένους, είναι η απόφαση του ΕΟΠΗ για μείωση της συνταγογράφησης κατά 20% για το έτος 2014. Αναγιατρό. Δηλαδή κοιτάνε τι φάρμακα γράψαμε πέρυσι και λένε ότι από αυτά που γράψες πέρυσι θα γράψει 20% λιγότερα. Αυτό okay, αν οι ασθενείς που έρθουν φέτος θα είναι λιγότεροι. Αλλά άμα έρθουν περισσότεροι, τότε τα φάρμακα θα είναι περισσότερα. Και θα είναι πιο βαριά ασθενείς. Και θα είναι πιο βαριά ασθενείς, και τέλος πάντων το αύριο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να πορευτούμε σε μια κατάσταση μελλοντικού χαρακτήρα με ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι περσινός. Αυτό το μέτρο θα αποτύχει. Θα αποτύχει διότι θα αναγκαστούμε εδώ πέρα μέσα να λέμε όχι στους ασφαλισμένους. Εμείς δεν θέλουμε να λέμε όχι στους ασφαλισμένους. Δεν θέλουμε να διώξουμε κάποιον από εδώ μέσα που φανταστείτε θα έχει και θεωρημένο το βιβλιάριο, θα έχει πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές
έχει που έχει πληρώνει διάφορα πράγματα μιας και δεν υπάρχει τίποτα, να του πούμε ότι ξέρεις, επειδή είναι 28 του μήνα και επειδή η συνταγογράφηση μου την έκλεισε ο υπουργός, τελείωσε, δεν μπορώ να σου γράψω. Αυτό είναι ανήκουστο κατά τη γνώμη μας. Υγεία των πολιτών, φέρε. Ναι, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία των πολιτών. Θα υπάρξουν σίγουρα περιστατικά τα οποία θα φτάσουν κακήν κακό στα νοσοκομεία εξαιτίας λίγο άσχημης αντιμετώπισης, καθυστέρησης ή γιατί θα διστάσει να πάει να τα πάρει τα φάρμακα γιατί δεν θα ξέρει πότε θα τα πληρώσει. Με αποτέλεσμα να έρθουμε πάλι στο δύσκολο πράγμα να προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον πληθυσμό γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Κατά την εξαγγελθής επανελλαδική απεργία των ιατρών για την Πέμπτη, απεργία έχουν εξαγγείλει και οι εργαζόμενοι γενικώς στον χώρο της υγείας και τα νοσοκομεία για έκτακτα περιστατικά θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας. Η όλη διαμαρτυρία αφορά την ψήφιση του νομοσχεδίου που υποβαθμίζει τις παροχές στον νευραλγικό αυτό χώρο για την υγεία των πολιτών. 24ωρη πανυγειονομική πανελλαδική, που σημαίνει και νοσοκομιακό και προσωπικό υγειονομικό και οι γιατροί άπαντες. Τα νοσοκομεία μας βέβαια θα είναι με προσωπικό ασφαλείας, πάντοτε τα επίγοντα θα εξυπηρετούνται, δεν φεύγει κανένας. Τα αιτήματα χρηματοδότηση που πρέπει να αυξηθεί για να έχουμε υγεία. Να μην κλείσουν νοσοκομεία, γιατί εξυπηρετείται ο κόσμος και μάλιστα θέλουμε να εξυπηρετείται δημόσια, δωρεάν. Να δούμε τι θα γίνει πλέον με τον ΟΠΗ. Βλέπετε, ο κόσμος έρχεται εδώ, είναι αγανακτισμένος με το δίκαιο του, είναι κουρασμένος, τον στέλνουμε από τον ένα στον άλλον. Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να γίνει κάτι για αυτό το πολύπαθο λαό. Όσον αφορά λοιπόν την υγεία και την παιδεία, πρέπει το κράτος να μεριμνήσει, να μην κλείσουν νοσοκομεία, να αυξηθεί η χρηματοδότηση, να κάνουν προσλήψεις και να μην διώχνουν υγειονομικό προσωπικό, γιατί ήδη είμαστε λιγοστοί, ήδη φεύγει προσωπικό. Λόγω συνταξιοδότησης, λόγω ηλικιών, καταλαβαίνετε ότι αν δεν ολοκληρωθούν αυτές οι θέσεις, από μόνα του πού θα οδηγηθεί το θέμα. Έτσι, άρα λοιπόν θα συμμετέχετε εσείς στο σωματείο, αλλά θα υπάρχει και προσωπικό ασφαλείας. Βεβαίως, τα νοσοκομεία δεν κλείνουν ποτέ, όπως ξέρετε. Τα έκτακτα περιστατικά θα εξυπηρετούνται όλα με προσωπικό ασφαλείας και στα δύο νοσοκομεία του νομού μας και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα είναι μαζί μας, θα συμπαραστέκεται, γιατί και τα προβλήματα δεν είναι μόνο δικά μας, είναι και όλου του κόσμου. Άρα να καλέσουμε λοιπόν όσους δεν έχουν έκτακτο περιστατικό ή κάτι επίγον, να μην. Για να μην ταλαιπωρηθούν και επειδή ακόμα δεν ξέρουμε βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα απεργήσει αύριο και ποιος δεν θα απεργήσει. Καλό θα είναι ο κόσμος για τα τακτικά, όσον αφορά τα ραντεβού του δηλαδή, ένα τηλέφωνο πριν ή αν δεν είναι κόπος και δεν είναι εδώ κοντά, μία βολτίσα να ρωτήσει αν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Θα μετατεθούν τα ραντεβού σε όσους θα απεργήσουν βέβαια και θα κοιτάξουμε να είναι όσο γίνεται πιο σύντομα για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, αλλά τα επίγοντα περιστατικά θα εξυπηρετηθούν όλα. Η Ελμή Αργολίδας καλεί τους συναδέλφους καθηγητές να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση της Παρασκευής με κύριο αίτημα την ακύρωση της απόφασης να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι συνάδελφοί τους της επαγγελματικής εκπαίδευσης με αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σας καλέσαμε σήμερα εν ώψη της απεργίας που έχουμε την Παρασκευή, η Ελμή, για μία σειρά θεμάτων, με αιχμή όμως στο θέμα της διαθεσιμότητας των συναδέλφων. Η καταληκτική ημερομηνία πλησιάζει, 22 Μαρτίου, και το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων δεν ξέρει αν θα αποκατασταθεί κάπου. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, έχουν προκυρηθεί 1.308 θέσεις περίπου από τις 1.845, τους 1.845 συναδέλφους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Κάποιον άλλον η προκήρυξη εκκρεμεί και 213 συνάδελφοι μας δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε προκήρυξη. Εδώ στην Αργολίδα τι γίνεται? Εδώ στην Αργολίδα έχουμε 9 συναδέλφους σε διαθεσιμότητα, μεταξύ των οποίων και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ που θα σας μιλήσει, και οι θέσεις που υπάρχουν είναι 3 τοπικά. Πρέπει να πούμε ότι για τις θέσεις των ευρισκόμενων σε διαθεσιμότητα όλοι μπορούν να πάρουν για όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και εκτός από τον αριθμό αυτών των 213 συναδέλφων και ένας άλλος αριθμός δεν θα μπορέσει να πάρει τις θέσεις που δοθούν, γιατί θα βρίσκονται πάρα πολύ μακριά από τον τόπο των συμφερόντων. Για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο με πολλούς αριθμούς κτλ. Θα πούμε μόνο ότι πιθανότατα θα είμαστε ο πρώτος κλάδος από τον οποίο θα απολυθούν
μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Γι' αυτό δούμε τη μάχη την Παρασκευή με αρχή αυτή την απεργιακή κινητοποίηση και με άλλες απεργιακές κινητοποίησεις που σχεδιάζει η ΑΔΔΗ, ώστε να μπορέσουμε μέχρι το όριο αυτό της 22 Μαρτίου να αποτρέψουμε την απόρριψη των συναδέλφων μας. Είμαι μία από τους 9 εκπαιδευτικούς στην Αργολίδα που είναι σε διαθεσιμότητα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Η όλη κίνηση, θα με επιτραπεί η έκταση να τη χαρακτηρίσω, ήταν ανήθικη. Διότι βγήκαμε εμείς σε διαθεσιμότητα, έχουμε πρόβλημα πλέον και οικονομικό και το τι θα κάνουμε στη ζωή μας από εδώ και πέρα, αλλά υπάρχει και πρόβλημα με τους μαθητές. Υπήρχε τομέας υγείας και στο Επαλναυκλείου και στο Επαλάργους και στην ΕΠΑΣ Άργους, όπως υπήρχε και τομέας κομμωτικής αισθητικής στην ΕΠΑΣ Άργους. Στο Επαλάργους τα παιδιά αναγκάστηκαν να μετακινηθούν προς το Επαλάργους γιατί δεν είχαν καθηγητές. Στο Επαλάργους το ωράριο συμπληρώθηκε τώρα στο δεύτερο τετράμινο, το Γενάρη, με ορομίσθητους καθηγητές, οι οποίοι πρέπει να σημειώσουμε ότι εργάζονται πλέον κάτω με ελαστικές συνθήκες, προσλαμβάνονται με συμβάσεις από το διαβίου μάθησης και αποσπώνται στα ΕΠΑΡ. Στην ΕΠΑΣ Άργους είναι μια τραγική κατάσταση. Η διευθυντής και ο καθηγητής ο μόνιμος βγήκαν σε διαθεσιμότητα. Επέστρεψαν με προσωρινή διαταγή από τα δικαστήρια, όπου τώρα που τελεσυνθήκησαν τα δικαστήρια, του ξαναβγάζουν πάλι σε διαθεσιμότητα. Η ΕΠΑΣ Άργους λοιπόν έχει αλλάξει διαρκώς διευθυντές. Δεν έχει καθηγητές. Τα παιδιά κάνουν μάθημα. Τα παιδιά και αυτά τώρα συμπληρώνουν, δεν έχουν συμπληρώσει απόλυτα το ωράριό τους, τώρα όμως είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Τώρα Γενάρη, μετά τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Και πώς θα πάρουν αυτοί στο τέλος της χρονιάς που παίρνουν πτυχία, αφού δεν έχουν διδαχθεί όλη τη χρονιά τα μαθήματα, πώς θα πάρουν πτυχίο? Τα παιδιά θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και θα πάρουν πτυχίο. Αυτό είναι ένα θέμα που το είχαμε θέσει από την αρχή και στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια. Είχαμε ζητήσει αν είναι δυνατόν να πάρουν εμάς τους καθηγητές μας σε διαθεσιμότητα για την φετινή χρονιά, να καλύψουμε τα κενά, να είναι και πιο ομαλή η χρονιά, να κυλήσει πιο ομαλά και για τα παιδιά. Δεν έγινε δεκτό αυτό. Δεν ξέρω τι αξία θα έχει τα φετινά πτυχία. Την ίδια στιγμή που το Υπουργείο προχωράει στις διαθεσιμότητες και στον ορίζοντα τις απολύσεις, έχουμε τον Υπουργό να συζητάει για λευκές εβδομάδες, για επιμήκυνση του σχολικού έτους, όπου θα περιλαμβάνει για παράδειγμα η κατάργηση της αργίας της γιορτής του Αγίου Ιωάννου, δηλαδή πράγματα εντελώς εκουσιώδη και που δεν αφορούν ούτε την ελληνική κοινωνία, ούτε βέβαια το σχολείο του εκπαιδευτικού. Σήμερα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την κάλυψη της ύλης. Καλούνται οι μαθητές για πρώτη φορά να δώσουν εξετάσεις με το σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων και οι καθηγητές της πρώτης τάξης τρέχουν και δεν προλαβαίνουν να καλύψουν την ύλη. Έχει φτιαχτεί η Τράπεζα Θεμάτων? Από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Τράπεζα Θεμάτων θα γνωστοποιηθεί, ακούσατε, τον Μάιο. Και τότε μόνο θα μπορούν και οι μαθητές να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να εξασκηθούν πάνω σε ζητήματα και θέματα που θα τους θέσουν το επόμενο, διάστημα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Τον ειδοποίησαν ότι τον έκλειψαν στην περιοχή της Μαγούλας. Τους ακολούθησε και όταν έγινε αντιληπτός, πήραν τα σίδερα και άρχισαν να του χτυπούν το αυτοκίνητο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Είχαν πάει στο χτήμα Γκίφτη, κλέψανε σωγήνες Πομόνας και αφού τους καταδίωξα, κατεβήκανε δύο μεγουκούλες και χτυπάγανε το αυτοκίνητο με σίδερα. Να τα πιάσουμε τη σειρά. Τους είδατε την ώρα που σας κλέβανε το χτήμα σας? Ναι, όχι, με ειδοποίησανε γείτονες. Σας ειδοποίησανε ότι έχουν μπει και κλέβουν το χτήμα σας. Τι ναι. Σας πάρανε? Σωγήνας Πομόνας, Αξόνους Πομόνας και σίδερα. Ό,τι άλλο μεταλλικό υπάρχει? Ό,τι μεταλλικό υπήρχε. Με το που το μάθατε πήγα το σημείο? Πήγαμε κατευθείαν και εκεί μας την πέσανε οι γύφτοι και μου σπάσανε. Οι ίδιοι που σας κλέψανε? Οι ίδιοι που με κλέψαν. Τους καταδίωξα από πίσω, βαστήξανε φρένα
να μην τους χτυπήσω εγώ, και εκεί την ώρα κατεβήκανε δύο μεσίδα και σπάσανε τα παιδιά. Εσείς είχατε κατεβεί από το αυτοκίνητο? Όχι, μέσα στο αυτοκίνητο. Και ήταν γύρω γύρω. Κατάλαβες. Μέσα στα αίματα. Μέσα στα αίματα. Μάλιστα. Και ήρθανε γύρω γύρω, πόσα άτομα ήταν? Ήσανε τρεις, δύο με σίδερα και ένας μέσα στο αυτοκίνητο. Και σας χτυπάγανε το αυτοκίνητο, φοβηθήκατε για τη ζωή σας? Βεβαίως, βεβαίως φοβήθηκα τη ζωή. Ηλικία, τι ηλικία είχανε? Δεν πήρε τα κάτω, ήταν 25 χρόνια. Τώρα αυτά γίνανε, εσάς σας σταματήσανε πού, σε ποια περιοχή? Είπατε τις ακολουθήσατε. Στα γύφτηκα απ' έξω. Στο χωριό Ξαμίγια. Για δεν πήρες αστυνομία. Κατάγομαι. Για δεν πήρες αστυνομία. Για αστυνομία να πάρω. Αστυνομία. Τώρα πλακά μου κάτι. Γιατί? Αστυνομία. Πότε έρχονταν αστυνομία εδώ, γίνανε αστραπή εδώ τα πράγματα. Κατάλαβες. Γιατί δεν έρχονται στην περιοχή? Δεν έρχονται τακτικά. Κάνουν τακτικούς ελέγχους. Έρχονται τακτικά και αστυνομία, κάνει κι άλλα, φοβάται να πάει η αστυνομία. Έχει μπει πολλές φορές η αστυνομία μέσα. Βεβαίως. Εσείς όταν αντιληφθήκατε ότι κινδυνεύει η ζωή σας, τι κάνατε? Έβαλα μπρος στο αυτοκίνητο. Του φεύγα από τη μάνα. Σαν μάθανε στην Ιστάρα το γεγονός με τον συγχωριανό σας που το χτυπήσαν πρωί-πρωί οι τσιγκάνοι της περιοχής. Μάλιστα και εγώ έμεινα γνώση στο αντικείμενο. Με ειδοποίησε και ο ίδιος ο κάτοικος των Παθών. Ο οποίος δυστυχώς αφινός έπαθε ζημιά και υλική και ψυχολογική. Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε σωματική βία επάνω του. Το πρόβλημα είναι πολύ έντονο, πάρα πολύ έντονο στην περιοχή, την ευρύτερη των Εξαμιλίων και όχι μόνο. Δυστυχώς η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Γίνονται προσπάθειες από την αστυνομική διεύθυνση, γίνονται αρκετές συλλήψεις, όμως κάτι γίνεται λάθος σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο. Νομίζω ότι πρέπει επί αυτού να επέμβουν και οι βουλευτές του νομού μας να ασχοληθούν λίγο για να αλλάξει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι τόσο όσο θα έπρεπε, θα έλεγα σε εισαγωγικά, σκληρό για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς, στην περιοχή, στον καταβλισμό των Εξαμιλίων, από πιθανότητα ήταν και δράστες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν παρεσφρήσει στο τελευταίο διάστημα κάποιοι καινούργοι κάτοικοι της περιοχής εκεί, οι οποίοι ίσως και αυτοί δημιουργούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί βλέπουμε κατοίκους του καταβλισμού παλαιότερων χρόνων να αρχίζουν να φεύγουν εκεί ήδη από τον καταβλισμό, γιατί δυστυχώς τα πράγματα εκεί είναι πάρα πάρα πολύ άσχημα. Ας ελπίσουμε για άλλη μια φορά να μην χρειαστεί να θυμίσουμε θύμα για να υπάρξει κάποια αντίδραση. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και από το Δήμο εδώ έχουμε περάσει και δύο φορές ομόφωνες αποφάσεις για θέματα παραβατικότητας. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι ο Υπουργός, ο κ. Δένιας, προστασία του πολίτη, να τιμήσει ότι είναι αυτό που λέμε προστασία του πολίτη, γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην προσπάθεια που γίνεται για τους φύλαξη των ανθρωπομεταναστών. Απασχολείται ένα πολύ μεγάλο, σημαντικό θα έλεγα, τμήμα των οργάνων της αστυνομικής διοίκησης, απασχολείται στο κέντρο των ανθρωπομεταναστών, με συνέπεια να υπάρχει ένα τρομερά μεγάλο πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή. Καθημερινά και εγώ ο ίδιος είμαι παθών, έχουμε προβλήματα με πολλές κλεψές και όχι μόνο. Συνεχίζεται από το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής Υγείας του Δήμου Ναυπλιών η διανομή τροφίμων στους δικαιούχους που είχαν υποβάλει σχετική αίτηση, ενώ η διανομή των ζυμαρικών και τυριών για τους δικαιούχους των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγίας Τριάδας και Ασίνης θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, όπως αναλυτικά ενημερώνει ο υπεύθυνος του κοινωνικού φορέα Γιώργος Μανώλης. Τρέχει ένα πρόγραμμα, οι αιτήσεις είχαν γίνει το προηγούμενο καλοκαίρι, ανάλογα με οικονομικά κριτήρια και με απορία, ένα πρόγραμμα βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε να κάνει με διανομή τροφίμων. Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε να δίνουμε τα τρόφιμα για τους δημότες του Ναυπλίου, της πόλης του Ναυπλίου, από την Δευτέρα που μας πέρασε. Υπάρχουν ακόμα γύρω στα 20 άτομα τα οποία είναι στη λίστα εγκεκριμένα, αλλά δεν έχουν ενδιαφερθεί ακόμα για να πάρουν τα τρόφιμά τους. Μέχρι την Παρασκευή θα συνεχίζουμε τη διανομή εδώ. Μετά από Δευτέρα έως και την άλλη Πέμπτη θα είμαστε στο Δήμο Μηδέας, θα τα δίνουμε στο Δημαρχείο της Μηδέας για τους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Μηδέας
και την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε στο δημοτικό διαμέρισμα του Δρεπάνου για να δώσουμε και στους αντίστοιχους που είναι εγκεκριμένοι στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Έχουμε επικοινωνήσει με τηλέφωνα με κάποιους από αυτούς. Υπάρχει όμως ένα θέμα ότι αρκετοί είχαν δώσει λάθος τον αριθμό των τηλεφώνων τους και δεν μπορούμε να τους βρούμε. Γι' αυτό, αν κάποιοι έχουν κάνει αίτηση, καλό είναι να απευθυνθούν μέχρι την Παρασκευή στο γραφείο του Αγωγής Υγείας που βρίσκεται στο κολυμβητήριο, που γίνεται η διανομή των τροφίμων για να εξυπηρετηθούν, εάν είναι στη λίστα των δικαιούχων. Έχετε να τους δώσετε κάποιο τηλέφωνο, αν κάπως έχω μπερδευτεί? Υπάρχει ένα δελτίο τύπου το οποίο έχει αναρτηθεί από το Δήμο και λέει πληροφορίες στο τηλέφωνο 28133. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν γραφτεί και δεν έχουν πάρει. Όσοι έχουν κάνει αιτήσεις και δεν γνωρίζουν αν είναι δικαιούχοι ή αν πιστεύουν ότι είναι δικαιούχοι, καλό είναι να επικοινωνήσουν ή να περάσουν από εδώ για να εξυπηρετηθούν, εάν είναι στις λίστες δικαιούχων. Για τον Άφλιο. Για τον Άφλιο. Οι υπόλοιποι, σας είπα, είναι από Δευτέρα έως Πέμπτη στο δημοτικό διαμέρισμα της Μηδέας και την επόμενη Παρασκευή στο Δρέπανο. Οπότε αυτοί θα έρθουν εκεί. Αυτοί είναι κατά τόπους, εκεί θα εξυπηρετηθούν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα, γραμματέα του ΚΚΕ, υποψήφιος περιφερειάρχης για την Πελοπόννησο κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, θα είναι ο νυν περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Γόντικας. Ενώ υποψήφια αντιπεριφερειάρχης για την Αργολίδα θα είναι η Ναυσικά Μπεβελή. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Είμαστε η λαϊκή αντιπολίτευση 3 χρόνια στην αντιλαϊκή πολιτική μέσα και έξω από το περιφερειακό συμβούλιο που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις. Και βεβαίως με υπερβάλλοντας ζήτημα ο κ. Σατήλης και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλιου. Θεωρούμε ότι ο λαός πρέπει να κάνει το βήμα, να συμπορευτεί μαζί με το ΚΚΕ, μαζί με τους αγωνιστικούς συνδυασμούς παντού και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στην Ευρωβουλή. Εμείς με συνέπεια, λόγων και έργων θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα από όποια μετερίζει ταχθούμε. Και με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα και εδώ στον μπλόκο που θα στήσουν οι αργολιδείς αγρότες. Μάλιστα, πολλοί αγώνες μέχρι τις εκλογές βέβαια. Χρειάζεται έτσι δυναμική παρουσία για να πετύχετε τους στόχους σας. Κοιτάξτε να δείτε, ο λαός πρέπει να ανταποφασίσει. Έχει τη δύναμη και στο βαθμό που συνειδητοποιήσει αυτή τη δύναμή του μπορεί να ξεπεράσει εμπόδια, δυσκολίες, να καθυστερήσουμε, να δυσκολέψουμε αντιλαϊκά μέτρα που υλοποιούνται, να ανοίξει ο δρόμος για σημαντικότερες αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονομίας. Δηλαδή, ο λαός να γίνει αφέντης του πλούτου που παράγει. Για την Αργολίδα έχετε βρει κάποιον ο οποίος να ηγηθεί του ψηφοδελτίου? Κοιτάξτε, ανακοινώθηκε αντιπεριφερειάρχης, θα είναι η συντρόφισσά μου η Ναυσικά η Μπαβελή, μέχρι τώρα δημοτικός σύμβουλος του Άργος και βεβαίως μια σειρά αγωνιστές της εργατιάς της Πελοποννήσου θα στηρίξουν τα ψηφοδέλτια. Ωραία, για την Αρκαδία. Στην Αρκαδία αντιπεριφερειάρχης θα είναι ο Βαγγέλης ο Γούργαρης, περιφερειακός σύμβουλος μέχρι τώρα. Στην Κορινθία ο Ηλίας ο Μπράβος, εκπαιδευτικός συνταξίουχος. Στη Λακωνία ο Μαστριγανόπλος ο Δημήτρης, συνταξίουχος εκπαιδευτικός. Και στην Μεσσηνία ο Νίκος ο Διασάκος, οδοντίατρος. Θα είναι οι 5 αντιπεριφερειάρχες. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας.
Αδισό για κουμής στη νέα Κίο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Ιδανικό σύστημα αυτονομίας θέρμανσης για πολυκατοικίες και όχι μόνο. Αυτονομία σε κάθε χώρο μέσα στο διαμέρισμα. Με τα ίδια σώματα καλοριφέρ, χωρίς σωλήνες, χωρίς μερεμέτια. Οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο 50%. Αδισό για κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλων. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδισό για κουμής στη νέα Κίο. Τηλέφωνο 27510 51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Ο κόσμος πρέπει να μάθει ποιες προτάσεις έχει ο καθένας για την ανάπτυξη της περιφέρειας Πελοποννήσου και μάλιστα κοστολογημένες προτάσεις. Με αυτά τα λόγια, ο επικεφαλής της Οικολογικής Συμπολιτείας του Μουριά, Περιφερειακός Σύμβουλος Λάμπρος Μπούκλης, ανακοίνωσε την εκ νέου καθοδότου συνδυασμού του, που ίσως αλλάξει όνομα στις εκλογές του Μαΐου για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πριν από 3,5 χρόνια, πήραμε μια πρωτοβουλία να κατεβούμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε εποχές πολύ δύσκολες, που η αναγνωρισιμότητά μας ήταν πάρα πολύ χαμηλή, έως μηδενική, και παρόλα αυτά καταφέραμε μέσα από δεκάδες μεταδημοτεύσεις της τελευταίας στιγμής να εκλέξουμε έναν περιφερειακό σύμβουλο, τότε υποψήφιο περιφερειάρχη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, τα μηνύματα από τους πολίτες μας κάνουν αισθητά πιο αισιόδοξους. Γιατί δεν καθίσαμε στο γραφείο μας, βγήκαμε έξω στην κοινωνία. Προσωπικά έχω κάνει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα κυριολεκτικά σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανταποκριθήκαμε σε κάθε κάλεσμα των κατοίκων. Πήγαμε σε πολλά δημοτικά συμβούλια. Συνεργαστήκαμε ως ομιλητής, έχω συνεργαστεί με επιμελητήρια. Φέραμε σε επαφή το Πανεπιστήμιο Πατρών με την περιφέρεια Πελοποννήσου για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα άλλο αναπτυξιακό καινοτόμο δείκτη. Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με επερωτήσεις αλλά και σε μείζωνα θέματα όπως ήταν και τα σκουπίδια. Και πιστεύω πραγματικά ότι ο κόσμος, κάτι που διαπίστωσα και την Κυριακή προχτές στην Καλαμάτα, στη γιορτή της Παπαντής, ότι ο κόσμος μας αναγνωρίζει και αναγνωρίζει την προσπάθεια που κάνουμε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι που είχαν κατεβεί σε προηγούμενα περιφερειακά σχήματα, που δεν έχουν εκλεγεί, αλλά και άνθρωποι που έχουν δραστηριοποιηθεί στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, μας βλέπουν με συμπάθεια και υιοθετούν πολλές από τις πράξεις και τις σκέψεις μας. Γιατί από την πρώτη στιγμή που εκλεγήκαμε, όπως είχα πει και στην πρώτη συνεδρίαση, καταθέσαμε την κομματική μας ταυτότητα. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις σαν απλοί πολίτες που έχουν όμως εκλεγεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου, βάζοντας την οικολογία σε ένα δεύτερο πλάνο και πάνω απ' όλα το συμφέρον του πολίτη. Μην ξεχνώντας βέβαια και τις οικολογικές ζήσεις και τις οικολογικές ευαισθησίες, που πιστεύουμε ότι σιγά σιγά όλη η κοινωνία στην Ελλάδα τις έχει αποκτήσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Η οικολογία είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, το να έχουμε καθαρό νερό, το να έχουμε καθαρό αέρα, το να διαχειριζόμαστε σωστά τα σκουπίδια, είναι κυρίαρχα θέματα της οικολογίας. Και εμείς θέλουμε αυτά τα θέματα να λήξουν. Διότι αν λήξουν αυτά τα θέματα, υπ' ωφελία του πολίτη, τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με τα σημαντικότερα ίσως, πέρα από τα οικολογικά, που είναι το πώς θα μπορέσουμε να παράξουμε ανάπτυξη, πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο αλληλεγγύης. Για μας η ανάπτυξη είναι το καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο αλληλεγγύης, διότι η αλληλεγγύη, το να αναλώνεται σε ελεημοσύνες ή σε πράξεις χορηγικές, είναι κάτι βεβαίως σημείο των καιρών και το επικροτούμε, αλλά δεν είναι η λύση. Για μας λοιπόν το τετράπτυχο που είχαμε από την πρώτη μέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και που θέλουμε να έχουμε και στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το εξής. Πρώτον, άμεση δημοκρατία. Τι σημαίνει άμεση δημοκρατία? Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σε βάθος διαβούλευση, θα πρέπει οι κοινωνίες να αποφασίζουν για την τύχη τους τα κρίσιμα θέματα της περιφέρειας και όχι μόνο, και θα πρέπει και με βάση την τεχνολογία που πλέον μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε δημοψηφίσματα τοπικά ή ακόμα και περιφερειακά για μείζωνα θέματα. Ο κόσμος θέλει να εκφραστεί και πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνουν είτε σε πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης είτε σε δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης δεν τον εκφράσουν γιατί δεν συμμετέχει.
Το μοντέλο του να συμμετέχει ο πολίτης κάθε 4 ή 5 χρόνια είναι αναχρονιστικό. Πρέπει να βρούμε τρόπους ο πολίτης μέσα από διαβούλευση, μέσα από δημοψηφίσματα, μέσα από τεχνολογία να μπορέσει να συμμετέχει στην διοίκηση της περιφέρειας. Με μια εκδήλωση στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα ξεκινάει η διαδικασία από το Δήμο Τρίπολης για την υποβολή της πρότασης ώστε η Αρκαδική Πρωτεύουσα να επιλεγεί ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι από φορείς πολιτισμού τόσο της Τρίπολης όσο και της Αρκαδίας, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ο Δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης Μυρνιώτης με δηλώσεις του κάλεσε όλους τους φορείς να δώσουν παρόν και χαρακτήρισε την προσπάθεια αξιόλογη. Στα πλαίσια της υποψηφιότητας της Τρίπολης για Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της πολιτισμού του 2021 και μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής ξεκινάμε την διαδικασία υποβολής της πρότασης με μία εκδήλωση την επόμενη Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου της Τρίπολης. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 5 με 5.30 είναι η προσέλευση και οι εγγραφές. Έχουν σταλεί επιστολές σε όλους τους φορείς πολιτισμού της Τρίπολης και της Αρκαδίας. Και συγκεκριμένα έχουν κληθεί πέραν όλων των φορέων ο Μητροπολίτης, οι βουλευτές, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, οι πρώην όλοι οι δήμαρχοι της Αρκαδίας, ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο περιφερειάρχης, αλλά και οι πρώην δήμαρχοι και νομάρχες, προκειμένου να διαμορφώσουμε το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η προσπάθεια αυτή που στόχο έχει η Τρίπολη να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια αξιόλογη. Ελπίζουμε ότι όλοι οι φορείς αλλά και τα πρόσωπα τα σημαντικά της Αρκαδίας θα είναι μαζί μας και τους καλούμε την επόμενη Τετάρτη να είναι στο Πνευματικό Κέντρο. Με αφορμή αυτό, θέλετε να μας πείτε και σε ποιο σταδίο βρισκόμαστε για το Μουσείο Πόλης, που και αυτό είναι θέμα. Αυτό δεν έχουμε ακόμα κάτι νεότερο. Υπάρχει ένας σύμβουλος μέσα από το ΕΣΠΑ που χειρίζεται το θέμα. Έγινε η πρώτη ημερίδα, έχουν καταγραφεί οι απόψεις όλων και σύντομα θα δούμε τι προσπαθούμε να καταγράψουμε υλικό για να δούμε τι μπορεί να γίνει ώστε το παλιό Δημαρχείο να ξεκινήσει και να λειτουργεί ως μουσείο της πόλης της Τρίπολης. Με την παρουσίαση των βιβλίων «Ταξίδι στα καράμπουρνα της Μικρασιατικής Ερυθρέας» και «Ο νονός μου ο Καλόγερος», ο Μορφωτικός Σύλλογος της Νέας Κύου επιχειρεί να ταξιδέψει τους κιώτες που έλκουν την καταγωγή τους από αυτήν την περιοχή κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 7 Φεβρουαρίου στις 7.30 το απόγευμα, όπου την παρουσίαση θα κάνει ο εκδότης Ανδρέας Μπαλτάς και θα μιλήσει για αυτά ο φιλόλογος Θοδωρής Κοντάρας. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Κύου σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στα καράπουνα της Μικρασιατικής Ερυθρέας μέσα από την παρουσίαση δύο βιβλίων των εκδόσεων Μπαλτά, «Τα καράπουνα της Μικρασιατικής Ερυθρέας» και «Ο νονός μου ο Καλόγερος». Για τα βιβλία θα μιλήσει ο φιλόλογος και επιμελητής των εκδόσεων Θοδωρής Κοντάρας, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει ο συγγραφέας και εκδότης των βιβλίων Ανδρέας Μπαλτάς. Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Κύου στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Όπως είναι γνωστό, πολλοί πρόσφυγες κιώτες έχουν καταγωγή από το καράβουνο της Ερυθρέας της Μικράς Ασίας. Ο σύλλογος μας λοιπόν, επειδή σαν αρχή του έχει τη διάδοση των παραδόσεων του τόπου μας, την παρουσίαση αυτή, καθώς και με άλλες που έχουμε κάνει στο παρελθόν, θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο αυτή την πτυχή του πολιτισμού που κουβαλάνε όλοι οι πρόσφυγες και που μας έχει συμβάλει στο μέγιστο στις προσωπικότητες που είμαστε σήμερα. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας προσκαλούμε την Παρασκευή στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στις 7 Φεβρουαρίου 2014, στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Κύου, σε αυτό το ταξίδι στα καράβουνα της Μικρασιατικής Ερυθρέας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από τη DR τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με τη νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας.
Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέως 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Προσφορές εβδομάδας. Φακές ψηλές ελωμάς το μισό κιλό 0,75. Το κιλό 1,50. Φασόλια μέτρια ελωμάς το μισό κιλό 1,05. Το κιλό 2,10. Ρύζι νυχάκι ελωμάς το μισό κιλό 53 λεπτά. Το κιλό 1,06. Ρεβίθια ελωμάς το μισό κιλό 1,10. Το κιλό 2,20. Προσοχή! Η αυτόματη και σύγχρονη τυποποίηση στα πιο πάνω είδη εγγυάται εκτός την τιμή, ποιότητα και υγεία. Beerus Fix 500 ml προσφορά τα 4 τεμάχια 3,39. Νερό λουτράκι μισό λίτρο τα 24 τεμάχια 2,80. Μπούτια κοτόπουλου φρεσκοκατεψυγμένα το κιλό 1,96. Πατάτες φρέσκες και νόστιμες τρυπόλεως 59 λεπτά το κιλό. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣΠ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής. Μοναδικής γεύσης. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνιγούν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από μείον 1 έως 11 βαθμούς, στα βυτικά από 8 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 5 έως 15 και στα νησιά από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις, βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνιγούν μεταβλητή, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.